Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες της χειροσφαίρησης, καλησπέρα σας και χαλή χρονιά ευχόμαστε άπαντες. Στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής πρώτης του δευτέρου γύρου θα παρακολουθήσουμε από το σπίτι του Handball στη Μίκρα και πάντα μέσα από το όραση.tv και το eSport.gr την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα της Πηλέας και τη φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι με την πορτοκαλί εμφάνιση και τα μπλε shorts που θυμίζει έντονα Εθνική Ολλανδίας, τους Οράνιε, τους λεγόμενους και Οράνιε, θα παραταχθεί ένα Μωυσίεφ, 4 Παλάσκας, 7 Αντωνιάδης, 10 Καραγκεζόπουλος, 12 Ντανιουλέτ, 15 Τσορτέκης, 16 Ορφανουδάκης, 18 Βαρδάκας, 23 Μπίλιας, 25 Αλεξανδρίδης, 26 Καβουσανάκης, 28 Κυριακίδης, 30 ο Ις Τριανταφυλλίδης ο Δημήτριος, 77 ο Έτερος Τριανταφυλλίδης ο Αναστάσιος, 91 Θεολόγης και 92 Τζέλη. Προπονητής ο κύριος Χαράλαμπος Ανανιάδης, βοηθός ο κύριος Αντώνιος Δάσκαλος, συνοδός ο κύριος Μιχαήλ Αντωνιάδης και φυσικοθεραπεύτρια η Δεσποινίδα Δίδα Μαρία Τσιμπίδη. Από την άλλη ΑΕΚ, με τις παραδοσιακές μαύρες εμφανίσεις, με μια κίτρινη πινελιά, θα παραταχθεί με νούμερο 2 Αραμπατζή, νούμερο 3 Εγκαλίας Ορμόμενος, 4 Κρητικός, 5 Γιόνσον από τη Σουηδία, 6 Παντάλινιτς ο Κροάτης, 11 Μάλιος, 14 Τέπε από το Ισραήλ, 15 Ηλιόπουλος, 19 Τόμε, 22 Παπαδιονυσίου, 32 Άρσιτς, Εξερβίας Ορμόμενος, 51 Σόκολιτς από την Κροατία, 68 ο Μίλερ από τη Γαλλία και 99 Κεδέρης. Προπονητής για το σημερινό αγώνα είναι ο κύριος Χατσίκας Ηλίας, συνοδός team manager και συνοδός team manager, φυσικοθεραπευτής ο κύριος Παύλος Καλαβάζης. Διαιτητέ το αγώνες είναι οι κύριοι Μιχαήλ Τζαφερόπουλος και Ανδρέας Μπέτμαν. Στην επίδυση τώρα η ομάδα του Δικεφάλου με τον Πάπα Διονυσίου, ο οποίος όμως σκοράρει αλλά υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Ενώ τώρα ένα φάουλ κερδίζει και η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνες ο Τριανταφυλλίδης και η πρώτη κίτρινη του αγώνες από τον κύριο Μιχάλη Τζαφερόπουλο, κεντρικής Μακεδονίας Ορμόμενο. Ο έτερος είπαμε είναι ο κύριος Ανδρέας Μπέτμαν από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην επίδυση τώρα οι γηπεδούχοι με τον Παλάσκα σε ρόλο playmaker, Αλεξανδρίδης, Παλάσκας, η μπάλα είναι στον Κυριακίδη και πάλι τώρα ο Τριανταφυλλίδης δέχεται νέο φάουλ από τον Σόκολιτς και στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι από τα αριστερά με μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια του Τριανταφυλλίδη. Από θέση αριστερού ίντερ απέφυγε τους αντιπάλους του
πλάσαρε και πέτυχε ένα πολύ ωραίο τέρμα. 1-0 λοιπόν, προηγούνται οι γηπεδούχοι. Στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Σόκολης από την ίδια θέση με τον Τριανταφυλλίδη. Αποφεύγει και αυτός πολύ ωραία τους αντιπάλους του. Και ο Κροατίας, προερχόμενος χειροσφαιριστής της ΑΕΚ, πετυχαίνει ένα εξίσου εντυπωσιακό τέρμα, ισοφαρίζοντας 1-1. Όλα προμηνύουν εδώ στο σπίτι του Χάντμπολ ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με εντυπωσιακές φάσεις, αρκετά γκολ που θα ευχαριστήσει τους λιγοστούς, να είμαι τα ειλικρινής φιλάθλους, που ήρθαν να παρακολουθήσουν τη σημερινή αναμέτρηση. Η μπάλα τώρα είναι στον Αλεξανδρίδη, από εκεί στον Κυριακίδη, αυτός όμως στον Τριανταφυλλίδη κάνει λάθος πάσα. Στην επίθεση τώρα οι παίκτες του Δικεφάλου. Μια πολύ ωραία μπαλιά από θέση αριστερού εξτρέμ στον Μαξιμίλιαν Τικ, και αυτός ύπταται και στον αέρα πλασάρει τον Μωυσίεφ, πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικής ομορφιάς τέρμα και δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 2-1. Στην επίθεση τώρα η Πορτοκαλί με τον Τριανταφυλλίδη σε ρόλο playmaker για την ομάδα του. Αυτός αφήνει στον Παλάσκα και ο Παλάσκας και πάλι στον Τριανταφυλλίδη. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες των γηπεδούχων. Ο Παλάσκας τώρα αποφασίζει να επιτεθεί. Δίνει στον Αλεξανδρίδη, ενώ υπάρχει φάουλ τώρα, το οποίο σφυρίζει ο κύριος Μιχαήλ Τζαφερόπουλος, ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της ελληνικής χειροσφαίρησης. Και τώρα ο Παλάσκας επιτίθεται, πιεζόμενος επιχειρεί ένα σουτ, ευνηδιάζει τον Άρσιτς, ισοφαρίζει, ενώ στην αντεπίδεση οι παίκτες του Δικεφάλου πετυχαίνουν ένα εξίσου όμορφο τέρμα, δίνοντας και πάλι την πρωτοπορία στην ομάδα τους με 3-2. 4 λεπτά, έχουν μπει 5 τέρματα. Αυτό που σας προείπαμε, αναμένεται ένα εντυπωσιακό παιχνίδι σήμερα με αρκετά τέρματα έθεν κακήθεν. Φυσικά το μεγάλο ντέρμπι είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία η Ρίστο Εμπαρόδο βρίσκεται μία νίκη πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Τώρα μια μπαλιά σε ρόλο πίβοτ για τον Κυριακίδη, αυτό σκόδεται. Υπάρχει όμως διακοπή του αγώνας, υπάρχει παράβαση. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Κυριακίδης τώρα δίνει στον Παλάσκα. Η μπάλα είναι στον Τριανταφυλλίδη και πάλι ο Παλάσκας τώρα αφήνει στον Αλεξανδρίδη μια φοβερή μπαλιά του τελευταίου για τον Αντωνιάδη. Αυτός από θέση αριστερού εξτρέμ προσπαθεί να πλασάρει, να πετύχει το τρίτο τέρμα για την ομάδα του. Υπάρχει όμως παράβαση, πέναλτι που σφυρίζουν οι κριτέ το αγώνες. Και ο Παλάσκας τώρα απέναντι από τον Σέρβο, φύλακα τέρματος των φιλοξενουμένων, τον Άρσιτς. Ο Παλάσκας δεν αστοχεί, ευστοχεί και πετυχαίνει το 3-3 τώρα. Και οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας τώρα στην επίθεση. Μια φοβερή μπαλιά στον Τόμε, τον Ελίας Τόμε, τον Νορβηγό. Αυτός ύπταται, σουτάρει δυνατά, δεν βρίσκει όμως στόχο. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό του Μωυσίεφ. Το 3-3 παραμένει. Πάντως ήταν μια φοβερή μπαλιά πίσω από την πλάτη στον Ελίας τον Τόμε, τον Νορβηγό χειροσφαιριστή του Δικεφάλου. Αυτός όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το ανεπανάληπτο τέτα-τέτ με τον Μωυσίεφ. Το 3-3 παραμένει και στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι με ένα σουτ δυνατό, το Τριανταφυλλίδη του Δημήτρη, κόβεται όμως από τους αμυνωμένους. Και στην επίθεση τώρα η ομάδα της ΑΕΚ, ενώ πρέπει να γυρίσει η μπάλα στον εξ Σερβίας ορμόμενο Άρσιτς για να δοθεί συνέχεια στον αγώνα. Ο Τικ τώρα, ο Γάλλος, ο Μαξιμίλιαν δίδει στον Μπαντάλινιτς, τον Κροάτη, και αυτός αφήνει στον Χάρη τον Μάλιο. Ο Μάλιος τώρα σε θέση οργανωτή για την ομάδα του Δικεφάλου. Αλλάζει με τον Μπαντάλινιτς. Παραλίγο να χαθεί εδώ η μπάλα και πάλι ο Μάλιος τώρα δίνει στον Μπαντάλινιτς. Αυτός δεν υπάρχει τέρμα, όπως υποδεικνύει ο κύριος Τζαφερόπουλος. Υπάρχει παράβαση και μια κίτρινη κάρτα στον Κυριακίδη τώρα.
για την προηγούμενη φάση. Και η μπάλα και πάλι τώρα στον Μάλι, ο οποίος οργανώνει το παιχνίδι του δικεφάλου. Κάνουμε όμως την μπάλα από ασυνεννοησία και στην αντεπίδεση τώρα με τον Τσορτέκη. Αυτός βγαίνει τετ-α-τετ με τον Άρσιτς, ο τελευταίος αποκρούει. Δεν μπορεί όμως να αποσοδήσει το Μοιραίο και μπροστά και πάλι η ομάδα της Πηλέας με 4-3. Ένα φοβερό σουτ τώρα από θέση δεξιού ίντερ από τον Μάλιο. Προσωρινή απόκρουση του Μωυσίεφ, πολύ καλή και η προσπάθεια του Αλεξάνδερ Μωυσίεφ, του Ουκρανού φυλακατέρματος του γηπεδούχου. Δεν μπορεί να αποσοδήσει όμως το Μοιραίο και η ισοφάριση είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Πηλέα ΑΕΚ 4-4, 8 περίπου λεπτά μετά την έναρξη του αγώνες. Και στην επίδυση τώρα η Πορτοκαλί από τα αριστερά με τον Τριανταφυλλίδη. Αυτός δίνει μια φοβερή πάσα στον Αντωνιάδη και αυτός από θέση αριστερού εξτρέμ δίνει και πάλι την πρωτοπορία στην ομάδα της Πηλέας. Γρήγορη απάντηση όμως με τον Μπαντάλιβιτς, τον Κροάτη, αυτό πολύ καλό αθλητή του δικεφάλου, ο οποίος ύπταται από τα δεξιά, από θέση δεξιού ίντερ. Πολύ μεγάλο άλμα, ένα δυνατό σουτ στη γωνία του Μωυσίεφ, ο οποίος ήταν αδύνατο να αντιδράσει και το 5-5 είναι γεγονός. Τα τέρματα πέφτουν βροχή, κυρίες και κύριοι, στο σημερινό παιχνίδι που παρακολουθούμε εδώ από το σπίτι του Χάντμπολ. Πηλέα ΑΕΚ, ένα εξίσου εκ νέου εντυπωσιακό τέρμα τώρα και πάλι από τον Τριανταφυλλίδη. Δίνει και πάλι με βραχία κεφαλή την πρωτοπορία στην ομάδα της Πηλέας. Ανταπαντά όμως γρήγορα και εντυπωσιακά ο Λούκας Σόκολιτς, εκροατίας ορμόμενος χειροσφαιριστής των φιλοξενουμένων, και το 6-6 είναι γεγονός. Αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό το παιχνίδι, να δούμε πού θα σταματήσει το τελικό σκορ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήδη έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά στον αγώνα, το σκορ είναι 6-6. Παραγωγικές και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Η μπάλα τώρα στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός δίνει στον Αλεξανδρίδη και πάλι Τριανταφυλλίδης προσπαθεί να αποφύγει τους αντιπάλους του. Δίνει στον Τσορτέκη, αυτός ερχόμενος από θέση δεξιού εξτρέμ. Ήπατε, στέκεται στον αέρα και επιτυχάνει ένα φοβερό τέρμα δίνοντας την πρωτοπορία στην ομάδα του. Ενώ τώρα έχουμε και πάλι, έχουμε την δίλεπτη αποβολή από τον Τριανταφυλλίδη, όπως υποδεικνύει ο κύριος Τζαφερόπουλος. Ο Τριανταφυλλίδης τώρα δίνει σε μια κίνηση fair play και ευγενούς άμυλας το χέρι του στον κύριο Τζαφερόπουλο, αποδεχόμενος την παράβαση και την έξοδό του έστω για 2 λεπτά στον πάγκο της ομάδας του. Ενώ τώρα στην επίθεση οι παίκτες του δικεφάλου με τον Μάλιο. Αυτός δίδει στον Παντάλινιτς και πάλι ο Μάλιος. Μια μπαλιά στον Μάλιο και πάλι Παντάλινιτς. Ο Μάλιος αποφασίζει από θέση playmaker να επιτεθεί. Κάνει ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία του Μωυσίεφ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πετυχαίνει το 7ο τέρμα για την ομάδα του. Όλα 7 λοιπόν. Πηλέα ΑΕΚ, ένα πολύ καλό παιχνίδι παρακολουθούμε σε αυτά τα 10 πρώτα λεπτά ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Η ΑΕΚ η καλύτερη ή από τις καλύτερες θα λέγαμε ομάδες του ελληνικού χάντμπολ και η ομάδα της Πηλέας μια ανερχόμενη δύναμη, έχοντας στο στοιχείο τους κυρίως Έλληνες αθλητές, να το σημειώσουμε και αυτό. Ενώ η μπάλα τώρα είναι στον Αλεξανδρίδη, αυτός ανάμεσα στις συμπληγάδες του κεντρικού αμυντικού διδύμου του δικεφάλου, κερδίζει το φάουλ. Ο Βαρδάκας τώρα δίνει στον Παλάσκα. Αυτός βγάζει μια πολύ ωραία μπαλιά και πάλι στον Βαρδάκα. Αυτός αποθέσει πίβο, σουτάρει δυνατά. Η μπάλα στην δοκό του Άρσιτς και στην επίδυση τώρα η ΑΕΚ. Εντυπωσιακό τέρμα με τον Στίπε Παντάλινιτς, τον Κροάτη, αυτό πολύ καλό αθλητή του δικεφάλου, ο οποίος από θέση πίβοτ σηκώνεται στο Θεό θα λέγαμε, σουτάρει δυνατά, δίνει την πρωτοπορία για πρώτη φορά στην ομάδα του. 7 Πηλέα, 8 ΑΕΚ.
και στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι στην προσπάθειά τους να ισοφαρίσουν. Η μπάλα είναι στον Βαρδάκα, αυτός αφήνει στον Κυριακίδη, στον Παλάσκα. Ο Παλάσκας τώρα δίνει στον Τσορτέκη και πάλι ο Παλάσκας κάνει μια προσπάθεια μόνος του, σουτάρει, απόκρουση του Τέπερ, του Γιάν Τέπερ, του Ισραηλινού φυλακατέρματος των φιλοξενωμένων. Υπάρχει όμως παράβαση προθύστερα και η μπάλα δίδεται και πάλι στον Τριανταφυλλίδη από τον Παλάσκα. Και τώρα ο Αλεξανδρίδης και πάλι Παλάσκας, Αλεξανδρίδης, σουτάρει, ξεγελά τον Τέπερ και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο τέρμα, ισοφαρίζοντας σε 8-8. Η μπάλα τώρα, μια φοβερή μπαλιά τώρα του Παντάλινιτς τον Ηλιόπουλο, αυτός από θέση, σε θέση τέτα-τέτ με τον Μωυσίεφ, σουτάρει, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Φοβερή απόκρουση του Μωυσίεφ. Το 8-8 διατηρείται, κυρίες και κύριοι. Και στην επίδεση τώρα οι γηπεδούχοι με τον Αλεξανδρίδη, τον Τριανταφυλλίδη και τον Παλάσκα. Τους τρεις έμπειρους έτσι και ικανότατους αθλητές της ομάδος της Πηλέας που αποτελούν και τον κορμό της ομάδος αυτής. Ο Παλάσκας τώρα αποφασίζει να επιτεθεί μόνος του, σουτάρι. Εντυπωσιακή απόκρουση του Τέπερ, η μπάλα όμως δίνεται και πάλι στους γηπεδούχους, στον Παλάσκα συγκεκριμένα από τα αριστερά. Αυτός προσπαθεί να βγάλει αν επιτυχώς τον Βαρδάκα σε θέση βολής αριστερού ίντερ, υπάρχει όμως φάουλ, σφυρίζει αυτή τη φορά ο κύριος Μπέτμαν και η μπάλα είναι και πάλι στον Τριανταφυλλίδη, σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του, μεταβιβάζει στον Παλάσκα και στον Αλεξανδρίδη. Η μπάλα τώρα είναι στον Αντωνιάδη, στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός κάνει μια φοβερή ατομική ενέργεια από τα αριστερά, από θέση αριστερού ίντερ, κάνει ένα φοβερό σουτ. Η μπάλα στην οριζόντια δοκό του Τέπερ, αλλά υπάρχει εσχάτη των ποινών, όπως φυρίζει ο κύριος Μπέτμαν, την οποία θα εκτελέσει για μία ακόμα φορά ο μόνιμος εκτελεστής, ο Απόστολος Παλάσκας, ενώ έχει απέναντί του τον Γιάν Τέπερ. Σουτάρει, τον ξεγελά και δίνει και πάλι την πρωτοπορία στους γηπεδούχους με 9-8. Δεκατέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνος, ενώ βλέπουμε και ωραίες παρουσίες εδώ στο σπίτι του Handball σήμερα, ήρθα να παρακολουθήσω την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή αναμέτρηση. Πολύ θετικό αυτό και ελπιδοφόρο. Η μπάλα τώρα είναι στον Μάλιο. Αυτός δίνει στον Παντάλινιτς, μαρκάρεται και πάλι δίνει στον Μάλιο. Και πάλι Παντάλινιτς κερδίζει ένα φάουλ τώρα από τον Βαρδάκα. Από τον Αλεξανδρίδη, συγγνώμη. Πρέπει να σουτάρει τώρα ο Παντάλινιτς, σουτάρει πιεζόμενος. Η μπάλα χάνει την δύναμή της, την ορμή της, αφού βρήκε στα χέρια των αμυνωμένων. Εύκολα πέφτει στην αριστερή του γωνία, ο Μωυσίεφ μπλοκάρει. Και στην επίθεση τώρα οι παίκτες της Πηλέας, εδώ θα έχουμε και μία αλλαγή. Εξήλθε ο Αλεξανδρίδης και εισήλθε ο Βαρδάκας, ο Αντώνης ο Βαρδάκας, ο οποίος έχει τώρα και την μπάλα, αλλάζει με τον Παλάσκα. Ο Παλάσκας στον Τριανταφυλλίδη και πάλι Παλάσκας, κάνει όμως λάθος, τελευταία στιγμή διορθώνει ο Αντωνιάδης, Παλάσκας, τελειώνει ο χρόνος, η μπάλα στον Τριανταφυλλίδη, μια μπαλιά στο τελευταίο, αυτό σουτάρει. Μαρκάρεται αντικανονικά κατά τα φαινόμενα από τον Στίπε Παντάλινιτς και υπάρχει και πάλι εσχάτη των ποινών, δίδεται από τον κύριο Τζαφερόπουλο. Το ίδιο γνώριμο σκηνικό, δεν χρειάζεται να σας πούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Ο Απόστολος Μπαλάσκας εκτελεί και πάλι εύστοχα απέναντι από τον Τέπερ και δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων για τους γηπεδούχους.
10 η Πειραιά, 8 η ΑΕΚ. Ενώ θα έχουμε τώρα και το πρώτο time out που πήρε ο κύριος Χατσίκας Ηλίας, ο team manager της ομάδος της ΑΕΚ, για να δοθούν οι σχετικές οδηγίες. Μικρή διακοπή λοιπόν και τα λέμε σε λίγο. Επανήλθαμε κυρίες Δεσμίδες και κύριοι για την συνέχεια του αγώνας. Πειραιά 10, ΑΕΚ 8 και στην επίθεση ο Δικέφαλος με τον Παντάλινιτς, τον Γιόνσον, ενώ τώρα έχει σέλθει και ο Μίλλερ. Η μπάλα τώρα είναι στον Γιόνσον, τον Φίλιπ Γιόνσον, εξ Σουηδίας ορμόμενος, ο οποίος πετυχαίνει ένα δύσκολο και εντυπωσιακό τέρμα, μειώνοντας σε διαφορά στήθους για την ομάδα του, 19 υπέρ των γηπεδούχων. Και οι παίκτες της Πειραιάς τώρα στην επίθεση με τον Μπαλάσκα, τον Αλεξανδρίδη και τον Τριανταφυλλίδη. Και πάλι ο Μπαλάσκα σε ρόλο οργανωτή, δίνει στον Τριανταφυλλίδη, ωραία, αυτός προσπαθεί να εισέλθει στην περιοχή τον φιλοξενωμένο να σουτάρει, δέχεται διπλό αντικανονικό μαρκάρισμα. Έχει τώρα και την μπάλα, δίδει στον Παλάσκα. Και ο Παλάσκας και πάλι στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός ύπταται, σουτάρει, κόβεται όμως. Τελευταία στιγμή ο Τέπερ γίνεται κάτοχος της μπάλας. Δίνει στον Γιόνσον, αυτός τον Μίλλερ. Ο Μίλλερ βγάζει μια φανταστική μπαλιά. Τέτα τέτ τον Λούκα Σόκολιτς. Και ο Κροάτης καλαδοσφαιριστής, αυτό το, συγγνώμη, χειροσφαιριστής, τον φιλοξενημένο σε αυτό το ανεπανάληπτο τέτα τέτ δεν μπορεί να σκοράρει. Φοβερή απόκρουση του Αλεξάνδερ Μωυσίεφ. Αποσοβεί ένα σίγουρο τέρμα για την ομάδα του. Το 19 παραμένει. Πολύ καλός ο Ουκρανός φύλακας τέρματος των γηπεδούχων, ο Αλεξάνδερ Μωυσίεφ. Ενώ τώρα σε ρόλο οργανωτή για τους γηπεδούχους ο Παλάσκας, δίνει στον Αλεξανδρίδη, αυτός προσπαθεί να εισέλθει, δέχεται ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Γάλλο, τον Μίλλερ, τον Άρθουρ, και η μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους, στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός δίνει στον Παλάσκα, ο Παλάσκας προσπαθεί να βγάλει σε θέση πίβοτ τον Αλεξανδρίδη, αυτός πέφτοντας κάνει ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Η μπάλα όμως δίνεται στους παίκτες του Δικεφάλου. Ένα δύναμο σκαστό σουτ τώρα του Μίλλερ, εύκολη λία για τον Μωυσίεφ. Εδώ βιάστηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ να εκτελέσουν, με αποτέλεσμα εύκολα ο Μωυσίεφ να μπλοκάρει αυτό το αδύναμο και βιαστικό σουτ του Άρθουρ Μίλλερ. Το 19 παραμένει υπέρ των γηπεδούχων και ο Τριανταφυλλίδης τώρα αλλάζει με τον Αλεξανδρίδη. Στην εξίσωση μπαίνει και ο Παλάσκας. Αλεξανδρίδης, Τριανταφυλλίδης και πάλι ο Αλεξανδρίδης τώρα, ο οποίος όμως υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ, το κέρδισε πανέξυπνα ο Μίλλερ, ο οποίος έχει και την μπάλα τώρα, δίνει στον Γιόνσον και πάλι ο Γιόνσον τώρα αποφεύγει τους αντιπάλους του σε έναν επανάληπτο τέτα τέτ με τον Μωυσίεφ, σουτάρει δυνατά, εξίσου εντυπωσιακή απόκρουση του Μωυσίεφ, ο οποίος κρατά μέσα στο παιχνίδι την ομάδα του. Φοβερές απεκρούσεις οι δύο τελευταίες από τον Αλεξάνδερ Μωυσίεφ. Απεσόδησε δύο σίγουρα τέρματα θα λέγαμε για την ομάδα του, ενώ ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Αλεξανδρίδης, ο Πανταλέων Αλεξανδρίδης για τους γηπεδούχους.
ο οποίος έχει τώρα και την μπάλα, μεταβιβάζει στον Τριανταφυλλίδη και πάλι ο Αλεξανδρίδης στον Παλάσκα. Τριανταφυλλίδης, Κυριακίδης και πάλι Τριανταφυλλίδης, που έβγαζε μια φοβερή μπαλιά στον Τσορτέκη. Αυτός ερχόμενος από θέση δεξιού εκτρέμ δέχεται την μπάλα σε θέση πίβοτ και σε έναν επανάληπτο τέτα-τέτ με τον Γιάν Τέπερ δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοράρει και να πετύχει το 11-9. Πηλαία ΑΕΚ, 2 τα τέρματα της διαφοράς για πρώτη φορά στον αγώνα, με 2 τέρματα μπροστά οι γηπεδούχοι, και οι φιλοξενούμενοι αν θέλουν να κερδίσουν πρέπει να ανεβάσουν απόδοση. Η μπάλα τώρα είναι στον Μίλλερ, τον Άρθουρ, αυτός δίνει πολύ ωραία στον Κεδέρι, όμως έχει πατήσει η γραμμή, η μπάλα περιέρχεται και πάλι στους παίκτες των γηπεδούχων και συγκεκριμένα στον Αλεξανδρίδη, στον Τριανταφυλλίδη, ενώ τώρα εισέρχεται και ο Παλάσκας. Ο οποίος είναι ο ηθήμενος, θα λέγαμε, των γηπεδούχων, αλλάζει με τον Αλεξανδρίδη και τον Τριανταφυλλίδη. Και πάλι ο Αλεξανδρίδης τώρα αφήνει στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός κάνει ένα μέσης απόσταση σουτ προσπαθώντας να πιάσει απροετοίμαστο τον Τέπερ, η μπάλα είναι out, ενώ τώρα ένα φοβερό σουτ του Παντάλινιτς και πάλι όχι από τον Μωυσίεφ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, με τις φοβερές όσο και σωτήριες απεκρούσεις του, όχι μόνο κρατά την ομάδα του στο παιχνίδι, αλλά της δίνει και προβάδισμα αέρα 2 τερμάτων, ενώ τώρα θα έχουμε ένα time out, γι' αυτό και δέχεται ο Μωυσίεφ τα συγχαρητήρια όλων των συμπαικτών του στον πάγκο της ομάδας του. Time out λοιπόν και τα λέμε σε λίγο. Επανήλθαμε, κυρίες Δεσπίνδες και κύριοι, φίλε και φίλες της χειροσφαίρησης. Πηλαία 11, ΑΕΚ 9 και στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι, όπως προείπαμε, με τις πορτοκαλί εμφανίσεις, με τις μαύρες εμφανίσεις, με κίτρινη πινελιά, η παραδοσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ, και η μπάλα τώρα είναι στον Παλάσκα, αυτός αλλάζει με τον Τριανταφυλλίδη. Στην εξίσωση μπαίνει τώρα και ο Αλεξανδρίδης, ο οποίος όμως υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ, και στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι, έχουμε και μια πτώση του Κεδέρι. Φοβερή προσπάθεια τώρα του Φίλιπ Γιόνσον να αποφεύγει στον αέρα τους αντιπάλους του, απελευθερώνεται και από το σημείο της εσχάτης των ποινών με ένα εναέριο δυνατό σουτ πετυχαίνει το 10ο τέρμα για την ομάδα. Το ανθρωπίνος αδύνατος σε αυτή τη φάση ο Μωυσίεφ να αντιδράσει, ένα εντυπωσιακό τέρμα όπως είπαμε από την ομάδα της ΑΕΚ, και στην επίθεση τώρα ο Παλάσκας στον Αλεξανδρίδη, στον Τριανταφυλλίδη, και πάλι Τριανταφυλλίδης επιτίθεται τώρα, κάνει μια μπανιά σε θέση πίβοτ για τον Βαρδάκα, κόβουν οι αμυνόμενοι της ΑΕΚ. Μια φοβερή μπαλιά τώρα του Κεδέρι στον επερχόμενο τικ των Μαξιμίλιον, τον Αραμπατζή, τον Ευάγγελο, συγγνώμη, ο οποίος ύπταται από τα δεξιά και σε κενή εστία εκτελεί κυριολεκτικά τον Μωυσίεφ, πετυχαίνοντας το πιο εντυπωσιακό τέρμα της συνάντησης μέχρι στιγμής από την υπέροχη αυτή συνεργασία των Κεδέρι και Αραμπατζή,
ένα εξπληκτικής ομορφιάς τέρμα με το οποίο ο Δικέφαλος ισοφαρίζει 11 όλα, ενώ έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις τώρα του κυρίου Τζαφερόπουλου προς τον μπάγκο της ομάδας της Πηλέας. Ζήτησαν κάποια παράβαση επάνω στον Βαρδάκα στην προηγούμενη φάση, φανταζόμεθα. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται 11 όλα Πηλέα ΑΕΚ. Φοβερό παιχνίδι παρακολουθούμε εδώ στο σπίτι του Χάντμπολ. Ο Τριανταφυλλίδης τώρα δίνει στον Κυριακίδη, στον Αλεξανδρίδη, συγγνώμη, ο τελευταίος κερδίζει ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Βαρδάκας, δίνει στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός δίνει στον Παλάσκα και πάλι Τριανταφυλλίδης κάνει ένα δυνατό σου την μπάλα στο δοκάρι, κερδίζει το rebound. Ο Τσορτέκης από θέση δεξιού εξτρέμ ερχόμενος και στον αέρα εκτελεί τον Γιάν Τέπερ, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Το κρυφό χαρτί, το κρυφό όπλο, το γηπεδούκο θα λέγαμε ότι είναι ο Άγγελος, ο Τσορτέκης, ο Αχιλλέας ο Τσορτέκης, συγγνώμη, ο οποίος από θέση δεξιού εξτρέμ έχει πετύχει μερικά εντυπωσιακά τέρματα, καιροφυλακτή και την κατάλληλη στιγμή πετυχαίνει, όπως είπαμε, κρίσιμα τέρματα για την ομάδα του. Από θέση τώρα δεξιού εξτρέμ δεχόμενος μια φοβερή παλιά, ο Ευάγγελος Σαραμπατζής πετυχαίνει με ένα εξίσου όμορφο πλασέ το 12 όλα Πηλέα ΑΕΚ. Στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι με τον Τριανταφυλλίδη, τον Παλάσκα και τον Αλεξανδρίδη. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες τώρα της γηπεδούχου ομάδας. Ο Παλάσκας τώρα επιχειρεί ένα δυνατό σούτ από θέση αριστερού έντερ. Απόκρουση του Τέπερ τώρα, μια βαθιά παλιά για τον Καδέρη, για τον Κεδέρη, συγγνώμη. Κόβει ο Τριανταφυλλίδης. Δίνει σε θέση δεξιού η Ίντερ στον Αλεξανδρίδη και τελευταίος πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο τέρμα, δίνοντας και πάλι την πρωτοπορία στην ομάδα του. Ω, μια φοβερή ενέργεια τώρα του Μάλιου, του Χάρη του Μάλιου, από θέση δεξιού η Ίντερ αποφεύγει τους αντιπάλους του με εναέριες προσποιήσεις και εκτελεί τον Μωυσίεφ 13 όλα. 25 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, οδεύουμε αργά αλλά σταθερά στη λήξη του πρώτου ημιχρονίου. Παρακολουθούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, διαφήμιση για το handball θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, ο σημερινός αυτός αγώνας. Και ο Μπίλιας τώρα, ο οποίος έχει μπει στην εξίσωση για τους γηπεδούχους, αφήνει στον Καραγκιοζόπουλο και αυτός έχει μπει στην ομάδα τώρα της Πηλέας, μια μπαλιά η οποία έχει βγει εκτός παιδιάς, η μπάλα περιέρχεται στους παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Μίλλερ, αυτός δίνει στον Γιόνσον, ο Γιόνσον τώρα δέχεται ένα μαρκάρισμα, η μπάλα στον Μάλιο, αυτός κερδίζει το φάουλ και θα έχουμε μια δίλεπτη αποβολή σε ποιον, στον Μπίλια τώρα, όπως υποδεικνύει ο κύριος Μπέκμαν. Και μια κίτρινη κάρτα τώρα πρέπει να είναι στον κύριο, στον συνοδό, τον κύριο Μιχαήλ Αντωνιάδη, από τον κύριο Τζαφερόπουλο. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή, να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Όντως, όπως είπαμε, αποχωρεί ο ξενοφόνο Μπίλιας με δίλεπτη αποβολή, ενώ έχει δεχτεί και μια κίτρινη κάρτα ο συνοδός από πλευράς των γηπεδούχων, ο κύριος Μιχαήλ Αντωνιάδης. Δεκατρία όλα Πηλέα ΑΕΚ. Ενώ τώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα οι φιλοξενούμενοι και η μπάλα είναι στον Μάλιο. Ο Μάλιος τώρα οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του, δίνει στον Μίλλερ. Και πάλι Μάλιος και πάλι Μίλλερ. Αυτός μια ωραία μπαλιά χωρίς να βλέπει στον Κεδέρη, ερχόμενος ο τελευταίος από θέση αριστερού εξτρέμ, συγκλίνοντας προς το κέντρο της εστίας του Μωυσίεφ με ένα φανταστικό πλασέ, δίνει μετά από αρκετή ώρα την πρωτοπορία στην ΑΕΚ 14-13. Και στην επίδυση τώρα οι γηπεδούχοι στην προσπάθειά τους να ισοφαρίσουν.
4 περίπου λεπτά, συγγνώμη, 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρονίου. Η μπάλα τώρα είναι στον Αλεξανδρίδη, αυτός αφήνει στον Τριανταφυλλίδη, ο Παλάσκας, και πάλι ο Παλάσκας Αλεξανδρίδης. Παλάσκας πιέζεται, δίνει στον Τριανταφυλλίδη, υπάρχει όμως φάουλ, στο οποίο υποπίπτει ο Λούκας Σόκολιτς. Υποδεικνύει το σωστό σημείο της εκτέλεσης ο κύριος Μπέτμαν. Η μπάλα τώρα στον Παλάσκα, νέο φάουλ τώρα κερδίζει ο Παλάσκας από τον Γιόνσον. Η μπάλα τώρα είναι στον Βαρδάκα. Μια μπαλιά για τον Αλεξανδρίδη, κόβουν οι αμυνόμενοι. Στην αντεπίδυση τώρα φεύγει ο Κεβέρης, πέτα τέτ με τον Μωυσίεφ. Τον εκτελεί δίνοντας προβάδισμα 2 τερμάτων για την ομάδα του. 13 απειλέα, 15 ΑΕΚ, πολύ καλός και ο Χρήστος ο Κεδέρης, ο αριστερός εξτρέμ της, του Δικεφάλου, με την είσοδό του πέτυχε ορισμένα εντυπωσιακά όσο και εξίσου σημαντικά τέρματα για την ομάδα του, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πρωτοπορία μέχρι στιγμής έστω με 2 τέρματα. Τώρα μια πολύ καλή προσπάθεια από τον Αλεξανδρίδη, ατομική σουτάρη, απόκρουση του Τέπερ, αλλά υπάρχει παράβαση πιο μπροστά, σφυρίζει ο κύριος Μπέτμαν. 2 περίπου λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρονίου, Πηλαία 13, ΑΕΚ 15. Ενώ τώρα ο Βαρδάκας θα δώσει στον Αλεξανδρίδη, αυτό στον Τριανταφυλλίδη, και πάλι Αλεξανδρίδης Παλάσκας. Αλεξανδρίδης Τριανταφυλλίδης. Παλάσκας. Αλεξανδρίδης δίνει στον Τριανταφυλλίδη ένα δυνατό μέσης απόσταση σου του τελευταίο. Προσπαθεί να πιάσει, εξαπίνει στον Τέπερο, τελευταίος όμως αποτρώει. Δίνει και μια πολύ ωραία μπαλιά στον επελάβλοντα Αραμπατζή, ο οποίος από πλάγια θέση, από θέση δεξιού ίντερ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκτελέσει τον Μωυσίεφ, πετυχαίνοντας το 16ο τέρμα για την ομάδα του, δίνοντάς της και προβάδισμα 3 τερμάτων για πρώτη φορά στον αγώνα, μπροστά ο Δικέφαλος και μάλιστα με 3 τέρματα. Και ο Τριανταφυλλίδης τώρα μεταβιβάζει στον Αλεξανδρίδη, από εκεί στον Παλάσκα. Τριανταφυλλίδης σουτάρει, φοβερή απόκρουση του Τέπερ επί της γραμμής, κυριολεκτικά αποσοβεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την ομάδα του, πανηγυρίζει και ο Ισραήλ ορμόμενος φύλακας τέρματος των φιλοξενημένων. Και στην επίθεση τώρα η ομάδα του Δικεφάλου έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά σε 4 τέρματα. Ο Γιόνσον αλλάζει με τον Μίλλερ, και πάλι Μίλλερ δίνει στον Γιόνσον. Ο Γιόνσον τώρα τι θα κάνει, δίνει στον Μίλλερ. Αυτός προσποιούμενος ότι θα σουτάρει δεξιά, κάνει ένα δυνατό σου την μπάλα out. Μια πολύ ωραία παλιά από τον Μωυσίεφ στην αντεπίδεση στον Αντωνιάδη. Αυτός από θέση αριστερού εξτρέμ ύπταται και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο τέρμα. Και εδώ κάπου, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρονίου. 14 Πηλαία, 16 ΑΕΚ, ένα πολύ καλό παιχνίδι, εντυπωσιακά τέρματα, φοβερές φάσεις έρθεκα εκεί, δεν παρακολουθήσαμε σε αυτό το πρώτο ημιχρόνιο. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο θέμα θα δούμε και στο δεύτερο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, να πάρουμε μερικές ανάσεις, να δροσιστούμε και θα επανέλθουμε στην περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνιου.
Ναι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες της χειροσφαίρησης, επανήλθαμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρονίου. Πηλαία ΑΕΚ από το σπίτι του χάντμπολ εδώ στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, 14-16, με διαφορά 2 τερμάτων προηγείται η ομάδα του Δικεφάλου σε ένα φοβερό πρώτο ημιχρόνιο που παρακολουθήσαμε, γεμάτο φοβερά τέρματα, εντυπωσιακές φάσεις όσο και αποκρούσεις των δύο τερματοφυλάκων και ιδιαιτέρως του Αλεξάνδρ Μωυσίευ των γηπεδούχων. Ενώ σε λίγο θα επαναρχίσει το δεύτερο ημιχρόνιο, θα αρχίσει για να είμαι θα ακριβώς το δεύτερο ημιχρόνιο. Ενώ ρίστο εμπαρόδο να σας πούμε πως ο κόσμος που έχει βρεθεί μετά την έναρξη του αγώνος εδώ στο σπίτι του χάντμπολ στη Μίκρα έχει αυξηθεί. Ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι, ενθαρρυντική μάλλον θα λέγαμε, είναι η παρουσία του ασθενούς φίλου. Πολλές όμορφες παρουσίες σήμερα εδώ στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτόν αγώνα. Και σε λίγο θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιχρόνιο. Βράτοντας την ευκαιρία να σας πούμε, η ομάδα της Πηλαίας βρίσκεται στην 8η θέση με 8 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ στη δεύτερη με 20 βαθμούς, δύο λιγότερες από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Επίσης την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, την τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του 2024, θα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στους 16 για το κύπελλο Ελλάδος χειροσφαίρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Το παιχνίδι θα είναι μονό, ο νικητής περνά στους 8 και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τζαφερόπουλος σφυρίζει την έναρξη του δευτέρου ημιχρονίου. Οι παίκτες δίνουν τα χέρια στις καθιερωμένες αυτές φιλοφρονήσεις και στην επίθεση τώρα η ομάδα της Πηλαίας στην προσπάθειά της να πετύχει ένα τέρμα και να μειώσει τη διαφορά των δύο τερμάτων με την οποία ητάται μέχρι στιγμής. Η μπάλα τώρα είναι στον Παλάσκα. Αυτός δίνει στον Αλεξανδρίδη και πάλι Παλάσκας περνά μια φοβερή μπαλιά στον Κυριακίδη σε θέση πίβοτ και αυτός με την πλάτη στην εστία πέφτοντας, γυρίζοντας, εξαπολύει ένα κεραυλό και πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό τέρμα. Ενώ τώρα στην επίθεση παίκτες της Πηλαίας με τον Τζορτέκη, ο οποίος σμπρώχνεται από τον Άρθουρ Μίλλερ, τον Γάλλο αθλητή της ΑΕΚ, και αποβάλλεται για 2 λεπτά από τον διαιτητή του αγώνα, τον κύριο Μπέτμαν, δείχνοντας χαρακτηριστικά με τα δυο του χέρια την παράβαση στην οποία υπέπεσε ο χειροσφαιριστής της ΑΕΚ, σμπρώχνοντας τον αντίπαλό του, τον Τσορτέκη. Ενώ τώρα στο ίδιο γνώριμο σκηνικό Παλάσκας, ένα πλασέ, ο Σέρβος όμως φύλακας τέρματος το φιλοξενουμένο ο Άρσιτς δεν ευνηδιάζεται με τα πόδια, αποκρούει και το 15 Πηλαία 16 ΑΕΚ παραμένει. Εδώ έχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι να ισοφαρίσουν και το παιχνίδι να αρχίσει και πάλι από την αρχή. Ο γιγαντός όμως τώρα Μαντάλινιτς, ο Κροάτης, αφήνει την μπάλα στον Παπαδιονυσίου, ο οποίος έχει μπει και αυτός στην εξίσωση της ομάδας του. Η μπάλα τώρα είναι στον Μάλιο, αυτός δίνει στο Γιόνσον και πάλι ο Μάλιος δίνει στο Γιόνσον μια φοβερή μπαλιά σε θέση δεξιού εξτρέμ στον Αραμπατζή. Αυτός με ένα πολύ ωραίο σκαστό πλασέ ξεγελά τον Μωυσίεφ και πετυχαίνει το 17ο τέρμα για την ομάδα του Δικεφάλου. Στα 15 η ομάδα της Πηλαίας, κάνοντας μεγάλη ευκαιρία η Πηλαία να ισοφαρίσει στην επίθεση, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 τέρματα. Ενώ τώρα ένα φάουλ κερδίζει ο Παλάσκας, σφυρίζεται και η μπάλα είναι στους γηπεδούχους και συγκεκριμένα στον Παλάσκα. Αυτός δίνει στον Τριανταφυλλίδη,
Αυτός όμως μπρόχνεται από τον Παπαδιονυσίου, υπάρχει παράδαση. Παλάσκας αποφασίζει να επιτεθεί μόνος του, βγάζει μια φοβερή παλιά. Στον Βαρδάκα υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ, όπως υποδεικνύει ο κύριος Ανδρέας Μπέτμαν. Το 15, Πηλαία 17, ΑΕΚ παραμένει. Και οι παίκτες τώρα της φιλοξενούμενης ομάδος της ΑΕΚ έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά υπέρ τους στα 3 τέρματα, αν φυσικά ευστοχήσουν. Ο γιγαντός όμως, όπως είπαμε, ο Μαντάλινιτς, ο οποίος ξεχωρίζει με τη σωματοδομή του σε ρόλο οργανωτή, έχει και την μπάλα τώρα. Βγάζει μια ωραία μπαλιά στον Αρομπατζή, αυτός δεν αποφασίζει να επιτεθεί. Μαρκάρεται, πιέζεται από τον Παλάσκα, συγγνώμη, από τον Αντωνιάδη. Πέφτουν και οι δύο αθλητές κάτω, σηκώνεται ο Αρομπατζής, τώρα σηκώνεται και ο Αντωνιάδης από τη σύγκρουση των δύο αυτών παικτών. Η μπάλα όμως είναι για την ομάδα της ΑΕΚ. Κέρδισε ένα φάουλ. Ενώ τώρα αποχωρεί ο Μάλιος και στη θέση του μπαίνει ο Μίλερ Άρθουρ, Εγγαλίας ορμόμενος, ο οποίος κάνει και ένα φοβερό σου τώρα. Και αυτός γιγαντός όμως, πλούσια σωματικά προσόντα. Η μπάλα όμως φεύγει εκτός εστίας. Αν έβρισκε εστία ο Μίλερ, θα ήταν αδύνατο ο Μωυσίεφ να αντιδράσει. Το σούτ ήταν φοβερό σε δύναμη. Και ο Τριανταφυλλίδης τώρα σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του. Θα προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά των τερμάτων στο 1. Επιτίθεται τώρα ο Αλεξανδρίδης σε μια καταμέτωπον επίθεση. Σουτάρει, αλλά προηγουμένως υπάρχει διπλό φάουλ από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Ενώ τι θα έχουμε τώρα, μια μικροδιακοπή να σκουπιστεί το τερέν. Δεν υπάρχει όμως κάποιος νεαρός να το σκουπίσει. Οι παίκτες με τα αθλητικά τους αναλαμβάνουν οι ίδιοι να φέρουν εις πέρα στη δουλειά. Και ο Τριανταφυλλίδης τώρα δίνει ωραία στον Παλάσκα. Αυτός και πάλι στον Τριανταφυλλίδη, Αλεξανδρίδης, Τριανταφυλλίδης. Και πάλι ένα δυνατό μαρκάρισμα τώρα επάνω στον Αλεξανδρίδη. Υπάρχει όμως παράβαση. Στην εκτέλεση τώρα της εσχάτης των ποινών δεν είναι ο Παλάσκας, αλλά ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ξεγελά τον Άρσιτς και με ένα σούτ μέσης απόστασης μειώνει στη μικρότερη δυνατή διαφορά. 16 Πηλαία, 17 ΑΕΚ. Και η μπάλα τώρα είναι στο Γιόνσον, μια φοβερή μπαλιά τώρα στον Τίκ, τον Μαξιμίλιαν Τίκ, ο οποίος ερχόμενος από θέση αριστερού εξτρέμ ύπταται κυριολεκτικά και στον αέρα με ένα ωραίο πλασέ. Πετυχαίνει το 18ο τέρμα για την ομάδα του. Φοβερή όμως κυμπαλιά του Μίλερ Άρθουρ, πίσω από την πλάτη έβγαλε τέτα τέτ τον Γιόνσον. Ο Παλάσκας τώρα αφήνει στον Τριανταφυλλίδη και πάλι Τριανταφυλλίδης. Παλάσκας επιτίθεται, δίνει στον Αλεξανδρίδη και πάλι Τριανταφυλλίδης πρέπει να επιτεθεί, προσπαθεί να βγάλει τον Βαρδάκα. Υπάρχει όμως παράβαση προηγουμένως επάνω στον Τριανταφυλλίδη. Η μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους, στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός επιτίθεται, δέχεται εκ νέου φάουλ, η μπάλα στον Παλάσκα, δίνει στον Βαρδάκα. Ενώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, όπως υποδεικνύει ο κύριος Μπέτμαν αυτή τη φορά. Και η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Σόκολιτς, τον Λούκα Σόκολιτς, ο οποίος από θέση πίβοτ ύπταται με τα πλούσια σωματικά του προσόντα και με ένα δυνατό δεξί σούτ στην αριστερή γωνία του Μωυσίεφ πετυχαίνει το 19ο τέρμα για την ομάδα του στα 16 υπηλά. Στα 3 τέρματα η διαφορά και το παιχνίδι αποκτά και νέο ενδιαφέρον, αναμένοντας την αντίδραση των γηπεδούχων.
σε ένα έτσι εντυπωσιακό σε φάσεις όσο και σε τέρματα που παρακολουθούμε εδώ από το σπίτι του handball από τη Μίκρα Θεσσαλονίκης ανάμεσα στην ομάδα της Πηλέας και την πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι στον Παλάσκα, από εκεί στον Τριανταφυλλίδη και πάλι Παλάσκας. Αφήνει στον Κυριακίδη, ο Τριανταφυλλίδης τώρα πετυχαίνει το 17ο τέρμα για την ομάδα του. Η μπάλα τώρα είναι στον Γιόνσον από θέση δεξιού, ίντερ σουτάρι. Απόκρουση του Μωυσίεφ, η μπάλα έχει βρει και την οριζόντια δοκότο, αλλά προηγουμένως υπάρχει παράβαση. Η Εσχάτη των Ποινών αυτή τη φορά για τους φιλοξενούμενους. Και με τον υψηλόσημο τώρα Μαντάλινιτς, τον Κροάτι, αθλητή της ΑΕΚ, ο οποίος ξεγελά τον Μωυσίεφ και με ένα σκαστό σουτ δίνει και πάλι την πρωτοπορία στην ομάδα του με 3 τέρματα. 17 Πηλέα, 20 ΑΕΚ. Στην επίθεση τώρα η γηπεδούχη με τον Παλάσκα να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδος του, δίνει στον Τριανταφυλλίδη και πάλι ο Τριανταφυλλίδης, ο Παλάσκας, η μπάλα στον Κυριακίδη, μια πολύ ωραία μπαλιά τώρα σε θέση πίβοτ, ενώ τώρα θα έχουμε και μια δίλεπτη αποβολή στον Τικ τον Γάλλο. Πολύ ωραίο το τέρμα του Βαρδάκα από θέση δεξιού ίντερ, βγήκε τέτα τέτ και πέφτοντας νίκησε τον Γιάν Τέπερ, πετυχαίνοντας το 18ο τέρμα για την ομάδα του. Ενώ τώρα στην επίθεση η ομάδα της ΑΕΚ με τον Μίλλερ σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του, αλλάζει με τον Αραμπατζή και πάλι ο Μίλλερ στο Γιόνσον, μπαίνει στην εξίσωση και ο Μαντάλινιτς. Η μπάλα τώρα είναι στον Αραμπατζή, υπάρχει όμως παράβαση, η μπάλα δίδεται και πάλι στους γηπεδούχους και ο Τριανταφυλλίδης τώρα θα έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στο ένα τέρμα, 18-20. Μια ωραία μπαλιά τώρα στον Αντωνιάδη, αυτός ερχόμενος από θέση αριστερού εξτρέμ, αποφεύγει τον αντίπαλό του, κάνει όμως ένα σουτ άστοχο παράλληλα με την εστία του Γιάν Τέπερ. Το 18-20 Πηλέα ΑΕΚ παραμένει και η ΑΕΚ τώρα θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά υπέρ της σε 3 τέρματα. Η μπάλα τώρα στον Άρθουρ Μίλλερ, τον γιγαντόσωμο θα λέγαμε Άρθουρ Μίλλερ, ξεχωρίζει για τα σωματικά του προσόντα, φυσικά μαζί με τον Μαντάλινιτς. Μια πολύ ωραία μπαλιά τώρα στον Αραμπατζή, ο οποίος ερχόμενος από θέση δεξιού εξτρέμ πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό τέρμα, το 21ο για την ομάδα του. Στα 3 και πάλι διαφορά υπέρ των φιλοξενουμένων, σταθερά σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνιο. Από το τέλος του πρώτου ημιχρονίου προηγείται η ομάδα του Δικεφάλου. Ο Τριανταφυλλίδης τώρα κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά στον Τσορτέκη, ο οποίος ερχόμενος από θέση δεξιού εξτρέμ δεν μπορεί να νικήσει τον Τέπερ και η μπάλα και πάλι στους γηπεδούς, στους φιλοξενούμενους, συγγνώμη, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά υπέρ τους σε 4 τέρματα. Ο Μαντάλινιτς δίνει στο Γιόνσον, αυτός τον Μίλλερ και πάλι ο Μαντάλινιτς αφήνει στον Παπαδιονυσίου. Ο Μίλλερ, μια μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά στον Παπαδιονυσίου σε θέση πίβοτ. Αυτός μαρκάρεται ασφυκτικά, γυρίζοντας όμως υπέροχα και πέφτοντας σουτάρει δυνατά και πετυχαίνει το 22ο τέρμα για την ομάδα του. Ενώ τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή να σκουπιστεί και πάλι το τερέν από την πτώση του Τάσου Παπαδιονυσίου, ο οποίος πέτυχε ένα φανταστικό τέρμα. Εκτέλεσε θα λέγαμε τον Justin Daniulet,
το φύλακα τέρματος των γηπεδούχων, ο οποίος πήρε τη θέση του Μωυσίεφ. Ενώ τώρα ο Τζέλι σκουπίζει και το τερέν μπροστά στην εστία του Ντανιουλέτ για να συνεχιστεί ο αγώνας. Και στη σέντρα τώρα οι γηπεδούχοι με τον Τριανταφυλλίδη. Ενώ να αναφέρουμε και ένα ενδιαφέρον στατιστικό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ΑΕΚ επικράτησε στο ΆΚΑ οριακά με 22-21, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη. Ο Τριανταφυλλίδης τώρα κάνει ένα σουτ πιεζόμενος αντικανονικά όμως από τον Κροάτη τον Λούκα Σόκολιτς, ο οποίος υποτικά δίνει το χέρι στον αντίπαλό του. Απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τέπερ, υπήρχε όμως προηγουμένος φάουλ, το σφύριξαν οι διαιτητές και ο Παλάσκας τώρα επιτίθεται, προσπαθεί να βγάλει σε θέση πίβοτ τον Βαρδάκα, επιτυχώς την αντεπίδεση τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι στον Μίλλερ, τον Άρθουρ. Και από εκεί στον Γιόνσον. Ο Γιόνσον δίνει στον Μαντάλινιτς. Και πάλι Μαντάλινιτς από τον Μίλλερ. Γιόνσον. Μίλλερ. Μαντάλινιτς. Μια ωραία προσποίηση. Προσπαθεί να σουτάρει. Δέχεται ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Αντώνη τον Βαρδάκα. Υπάρχει φάουλ. Και η μπάλα τώρα από τον Σόκολιτς τον Μαντάλινιτς. Μια ωραία μπαλιά στον Κεδέρη τον Χρήστο, ο οποίος όμως δέχεται αντικανονικό μαρκάρισμα. Η μπάλα στους παίκτες της ΑΚ και πάλι με τον Γιόνσον. Ένα σφιχτό σουτ από τον Μαντάλινιτς, προσπάθησε να πιάσει εξαπίνης τον Ντανιουλέτ, το τελευταίο σέστα με τα πόδια απόκρουσε. Το επικίνδυνο αυτό σου του στύπε Μαντάλινιτς, η μπάλα όμως βγήκε και πάλι έξω, εκτός παιδιάς για τους παίκτες της ΑΕΚ. Και συγκεκριμένα τώρα ο Σόκολιτς δίνει στο Γιόνσον. Μια ωραία μπαλιά τώρα στον Σόκολιτς από τον Μαντάλινιτς και υπάρχει παράβαση, υπάρχει πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Λούκας Σόκολιτς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Στύπε Μαντάλινιτς, ο Κροάτης αυτός, εξαίρετος αθλητής του δικεφάλου, απέναντί του τον Ντανιουλέτ, τον Τζάστιν, εκτελεί. Πλασαριστά χτυπημένο χαμηλά, δεν μπορεί να βρει όμως δίχτυα και χάνει την ευκαιρία ο Μαντάλινιτς να πετύχει το 23ο τέρμα για την ομάδα του, το 18 Πηλαία, 22 ΑΕΚ παραμένει. 13 λεπτά μετά την έναρξη και του δευτέρου ημιχρονίου. Δεν έχει κριθεί ακόμα κάτι. Σίγουρα τώρα το μεγάλο φαβορί είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ ένα δυνατό φάουλ τώρα του Γιόνσον πάνω στον Παλάσκα, ο οποίος πέφτοντας έβγαλε μια δυνατή κραυγή πόνου. Ενώ τώρα δίνονται και οι απαραίτητες εξηγήσεις ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Ενώ θα πάνε να δουν τώρα το φάουλ στο replay οι δύο διαιτητές του αγώνα, αυτό φανταζόμεθα, το φάουλ αυτό επάνω στον Παλάσκα. Να δούμε και τι θα αποφασίσουν. Μικρή διακοπή λοιπόν. Εξέρχονται λοιπόν τώρα οι κύριοι Τζαφερόπουλος και Μπέτμαν από την αίθουσα του VAR. Ενώ θα έχουμε μια δίλεπτη αποβολή για τον Λούκα Σόκολιτς, ο οποίος σε μια ένδειξη αθλητικού πνεύματος δίνει το χέρι τόσο στον Παλάσκα, ο οποίος
κέρδισε το φάουλ, όσο και στον κύριο Τζαφερόπουλο. Και το παιχνίδι τώρα θα συνεχιστεί με αριθμητική υπεροχή για τους γηπεδούχους. Η μπάλα τώρα είναι στον Τριανταφυλλίδη. Αυτός δίνει στον Παλάσκα. Ο Παλάσκας κερδίζει εκ νέου φάουλ, δίνει στον Τριανταφυλλίδη. Εκ νέου εκτέλεση από το σωστό σημείο. Τριανταφυλλίδης, Βαρδάκας. Τριανταφυλλίδης δίνει ωραία στον Παλάσκα. Αυτός προσπαθεί να επιτεθεί. Εκ νέου φάουλ κερδίζει ο Παλάσκας. Και η μπάλα τώρα στο Τριανταφυλλίδη. Κάνει ένα ξαφνικό σουτ ο Τριανταφυλλίδης, πιάνει εξαπίνης τον Γιάν Τέπερ, η μπάλα όμως στο δοκάρι του τελευταίου. Παίρνει το rebound ο Αντωνιάδης τώρα και κερδίζει την εσχάτη των ποινών από το μαρκάρισμα του Μαξιμίλιαν Τικ. Ευκαιρία λοιπόν τώρα για τους γηπεδούχους να πετύχουν το 19ο τέρμα τους, να μειώσουν τη διαφορά σε 3. Και ο Τριανταφυλλίδης εκ νέου τώρα απέναντι από τον Τέπερ, τον Ισραηλινό φύλακα τέρματος του Δικεφάλου. Δυνατό χτύπημα στην αριστερή γωνία του Τέπερ, του Τριανταφυλλίδη. Πετυχαίνει το 19ο τέρμα για την ομάδα του, 22 η ομάδα του Δικεφάλου. 15 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρονίου συμβαίνουν όλα αυτά. Και στην επίθεση τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα με τον Μίλερ Άρθουρ. Ενώ θα έχουμε ένα time out, το οποίο παίρνει ο κύριος Χαράλαμπος Ανανιάδης, προπονητής των γηπεδούχων. Μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια της μετάδοσής μας. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Γιόνσον από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των γηπεδούχων. Η μπάλα τώρα είναι στον Μάλιο και πάλι Γιόνσον, μια εναέρια πυρουέτα, βγάζει μια φοβερή μπαλιά στον Τάσο τον Παπαδιονυσίου σε θέση πίβοτ και αυτός πέφτοντας πετυχαίνει ένα φοβερό τέρμα, εξίσου όμως πολύ καλό τέρμα. Με τον Τριανταφυλλίδη πετυχαίνουν και οι γηπεδούχοι στην αντεπίδεση. Έπιασαν εξαπίνη στην άμυνα των φιλοξενουμένων. 20 Πηλαία, 23 ΑΕΚ. Ενώ τώρα στην εξίσωση των φιλοξενουμένων έχει εισέλθει και ο Ηλίας Τόμε, ο Νορβηγός αθλητής του Δικεφάλου, με τα χαρακτηριστικά λαχανή παπούτσια, παίρνοντας τη θέση του στο δεξιό φτερό της επίδεσης της ΑΕΚ. Η μπάλα τώρα στον Μάλιο τον Χάρη, αυτός με προσποιήσεις αποφεύγει τους αντιπάλους του και με ένα δυνατό σουτ στην αριστερή πλευρά, στην αριστερή γωνία του Τζανιουλέτ, του Τζάστιν Τζανιουλέτ, δεν τον αφήνει ουδένα περιθώριο αντίδρασης, πετυχαίνοντας το τέταρτο τέρμα για την ομάδα του. Ενώ τώρα θα έχουμε εκ νέου time out που παίρνει ο προπονητής των γηπεδούχων, ο κύριος Χαράλαμπος Ανανιάδης. 20 Πηλαία, 24 ΑΕΚ. Τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
Επανέλθαμε στην περιγραφή του αγώνα, κυρίες και κύριοι. Στην επίθεση είναι η ομάδα της Πηλέας με τον Τριανταφυλλίδη και τον Παλάσκα. 20 Πηλέα, 24 ΑΕΚ, σταθερά μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα του Δικεφάλου αποτελεί και το μεγάλο φαβορί φυσικά για την κατάκτηση της νίκης. Ακόμα δεν έχει κριθεί κάτι. Ο Τριανταφυλλίδης δίνει στον Κυριακίδη και πάλι Τριανταφυλλίδης σουτάρει. Η μπάλα όμως βρίσκει στα σώματα, στα χέρια των αμυνωμένων και είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Τον Παλάσκα, αυτός δίνει μια πολύ ωραία μπαλιά. Υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ, όπως φυρίζει ο κύριος Τζαφερόπουλος από τον Βαρδάκα, και ευκαιρία για την ομάδα του Δικεφάλου τώρα να αυξήσει τη διαφορά στα 5 τέρματα και να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα όσον αφορά για την τελική έκβαση του αγώνες. Άλλωστε και πριν από αυτό ο Δικέφαλος αποτελούσε το μεγάλο φαβορί. Ας μην ξεχνάμε πως είναι και η πρωταθλήτρια ομάδα. Αλλά να επισημάνουμε και από την άλλη την αξιοπρεπέστατη και ανταγωνιστικότατη εμφάνιση απέναντι στον πρωταθλητή της ομάδας της Πηλέας. Ένα φοβερό σουτ τώρα του Μάλιου, η μπάλα τραντάζει την οριζόντια δοκό του Ντανιουλέτ και καταλήγει στους γηπεδούχους με τον Τριανταφυλλίδη. Αυτός δίνει στον Παλάσκα και πάλι Τριανταφυλλίδης. Ο Παλάσκας προσπαθεί να βγάλει σε θέση βολής τον Κυριακίδη. Ο τελευταίος δέχεται αντικανονικό μαρκάρισμα, κερδίζει το φάουλ και ο Τριανταφυλλίδης τώρα δίνει στον Παλάσκα. Αυτός δίνει στον Τριανταφυλλίδη και πάλι διπλό μαρκάρισμα. Τώρα ένα δυνατό μαρκάρισμα επάνω στον Αλεξανδρίδη. Τι θα έχουμε? Δυνατό το μαρκάρισμα επάνω στον Αλεξανδρίδη. Δεν υπάρχει όμως δίλεπτη αποβολή. Αντίθετα έχουμε μία μικρή διακοπή να σκουπιστεί το τερέν από τους αθλητές, εννοείται. Και ο Τριανταφυλλίδης τώρα δίδει στον Παλάσκα και πάλι Παλάσκας επιτίθεται μόνος του και από θέση αριστερού ίντερ, ξεγελώντας τους αντιπάλους του. Νικά και τον Γιάννε Τέπερ και πετυχαίνει το 21ο τέρμα για την ομάδα του. Ενώ τώρα ο Μίλλερ, ο Άρθουρ Μίλλερ αφήνει στον Μάλιο. Και πάλι ο υψηλός όμως Μίλλερ αλλάζει με τον Γιόνσον. Ο Σόκολιτς, η μπάλα τώρα είναι στον Μάλιο. Μια ωραία μπαλιά τώρα για τον Τόμε, τον Ελίας Τόμε. Η μπάλα τώρα στους παίκτες, υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ όπως φυρίζει ο κύριος Μπέτμαν. Και στην επίθεση τώρα οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας, το 21-24, Πηλέα ΑΕΚ παραμένει. 19 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρονίου. Ενώ τώρα για την ομάδα της Πηλέας έχει εισέλθει και ο Μπίλιας, ο οποίος παίρνει τη θέση του ως αριστερό εξτρέμ. Μια μπαλιά τώρα κερδίζει ο Τριανταφυλλίδης ανάμεσα σε συμπληγάδες, προσπαθεί να σουτάρει, δέχεται ένα διπλό αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι στο έδαφος τώρα ο Τριανταφυλλίδης. Πολύ δύσκολο το έργο εκεί ανάμεσα στις συμπληγάδες, στους γιγαντόσωμους κεντρικούς αμυντικούς του Δικεφάλου, να μπορέσει να εισέλθει για να σουτάρει. Η μπάλα και πάλι στον Τριανταφυλλίδη, αφήνει στον Παλάσκα. Αυτός όμως κάνει λάθος, υπάρχει όμως παράβαση όπως φυρίζει ο κύριος Τζαφερόπουλος. Στην παράβαση υπέπεσε ο Σόκολιτς, ο οποίος σηκώνει υποτικά το χέρι του παραδεχόμενος το λάθος του. Και ο Τριανταφυλλίδης τώρα δίνει στον Παλάσκα. Αυτός κάνει μια επίθεση μόνος του από τα δεξιά, σουτάρει. Απόκρουση του Τέπερ, υπάρχει όμως εντός περιοχής παράβαση, είναι πέναλτι, σφυρίζει ο κύριος Τζαφερόπουλος. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος πήρε τη θέση εκτέλεσης από τον Παλάσκα. Τριανταφυλλίδης τώρα απέναντι από τον Τέπερ. Τριανταφυλλίδης εκτελεί και φανταστική απόκρουση του Τέπερ
στη δεξιά του γωνία ψώνισε κατά το κοινό αθλητικό λεγόμενο, τον Τριανταφυλλίδη απέκρουσε, απεσόδησε το 22ο τέρμα της ομάδος της Πηλέας. Και στην επίδεση τώρα ο Δικέφαλος, στην προσπάθειά του να αυξήσει τη διαφορά στα 4 τέρματα. Ο Μάλιος αλλάζει με τον Γιόνσον και πάλι Γιόνσον, Αραμπατζής τώρα στην εξίσωση, δίνει στον Γιόνσον και πάλι Μάλιος, Γιόνσον, Μάλιος, δίνει στον Γιόνσον, επιτίθεται τον Γιόνσον, προσπαθεί να βρει τον Σόκολιτς, ανεπιτυχώς, υπάρχει φάουλ όμως, σφυρίζει ο κύριος Ζαφερόπουλος και ο Λούκας Σόκολιτς τώρα δίνει στον Μαντάλιβιτς, αυτός επιχειρεί ένα σκαστό σουτ προσπαθώντας να πιάσει εξαπίνης τον Ντανιουλέτ, ο τελευταίος έστω και με τα πόδια αποσοβεί το μοιραίο για την ομάδα του, το 21-24 παραμένει και παραμένει ακόμα και η Πηλέα όσο η διαφορά είναι στα 3 τέρματα. Δεν έχει κριθεί ακόμα ο νικητής του αγώνες, όσο η ομάδα του Δικεφάλου δεν ξεφεύγει στο σκορ. Ο Παλάσκας τώρα επιτίθεται, δίνει στον Τριανταφυλλίδη, αυτός δέχεται ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Λούκα Σόκολιτς, σφυρίζεται το φάουλ. Ο Τριανταφυλλίδης, ο κεντρικός επιθετικός της ομάδας της Πηλέας, έχει φάει πολύ ξύλο, εντός εισαγωγικών εννοείται, από τους γιγαντόσωμους κεντρικούς αμυντικούς του Δικεφάλου, εντός εισαγωγικών πάντα αυτά, και μεταφορικά εκ νέου φάουλ από τον Σόκολιτς και πάλι ο Τριανταφυλλίδης το κέρδισε. Η μπάλα τώρα είναι και πάλι στον Τριανταφυλλίδη από τον Παλάσκα, αυτός αφήνει στον Αλεξανδρίδη, υπάρχει όμως παράβαση, η μπάλα τώρα στους παίκτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στο Μάλιο και πάλι Μάλιος αλλάζει με τον Γιόνσον και πάλι Γιόνσον, Μάλιος, Μαντάλινιτς. Και πάλι ο Μαντάλινιτς τον Γιόνσον στον Μάλιο. Μαντάλινιτς και πάλι Μάλιος αποφεύγει τους αντιπάλους του, δίνει σε θέση δεξιού εξτρέμ στον Αραμπατζή, αυτό συγκλίνει προς το κέντρο, κάνει ένα δυνατό σουτ, αλλά εντυπωσιακά ο Ντανιουλέ του βάζει στοπ στο 25ο τέρμα της ομάδος της ΑΕΚ, το 21-24 παραμένει, 24 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρονίου, οδεύουμε αργά αλλά σταθερά στη λήξη του αγώνες, πάντα μπροστά η ομάδα του Δικεφάλου, έστω και με μικρή διαφορά. Η μπάλα τώρα είναι και πάλι στον Αλεξανδρίδη, αυτός προσπαθεί να αποφύγει τον Σόκολιτς, κερδίζει το φάουλ από τον Κροάτη χειροσφαιριστή του Δικεφάλου. Ο Παλάσκας αποφασίζει να επιτεθεί τώρα, βγάζει μια φοβερή παλιά σε θέση αριστερού ίντερ στο Βαρβάκα και τελευταίος πέφτοντας εκτελεί τον Τέπερ, πετυχαίνοντας το 22ο τέρμα. Εκ νέου νέο ενδιαφέρον τώρα για το παιχνίδι, αφού θέλουμε 5 περίπου λεπτά και η ΑΕΚ προηγείται με 2 τέρματα, δεν έχει κρυθεί ακόμα κάτι οριστικά και αμετάκλητα, φυσικά το προβάδισμα το έχει ο Δικέφαλος, ενώ τώρα μια πολύ ωραία μπαλιά σε θέση αριστερού ίντερ, αριστερού εξτρέμ στον Μαξιμίλιαν Τικ και τελευταίος πέφτοντας μετά την πτήση που επιχείρησε με ένα σκαστό σουτ πετυχαίνει το 25ο τέρμα για το Δικέφαλο, στα 22 η ομάδα της Πηλέας και σοβαρό προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους τα 3 αυτά τέρματα στα αναπομείναντα λεπτά να πάρουν τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Παλάσκας τώρα δίνει στον Τριανταφυλλίδη. Ο Τριανταφυλλίδης στον Αλεξανδρίδη, αυτός προσπαθεί να επιτεθεί, βγάζει στον Βαρβάκα, υπάρχει όμως φάουλ, σφυρίζει ο κύριος Τζαφερόπουλος, η μπάλα τώρα στον Τριανταφυλλίδη,
αφήνει στον Παλάσκαυτο σουτάρι, κόβει ο Σόκολιτς, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τέπερ, μια ωραία μπαλιά τώρα σε θέση αριστερού εξτρέμ στον Μαξιμίλιαν Τικ Ντογάλο, ο τελευταίος έναν επανάληπτο τέτα-τέτα με τον Ντανιλέτ, προσπαθεί να τον πλασάρει ανεπιτυχώς, ο τελευταίος με τα πόδια απόκρουση και κρατάει ζωή την ομάδα της Πηλέας. Το 22-25 παραμένει, 4 λεπτά για τη λήξη του αγώνας. Αν θέλουν να έχουν ελπίδες οι γηπεδούχοι, πρέπει οπωσδήποτε στην επίδεση αυτή να πετύχουν τέρμα. Κόβει όμως ο Μάλιος, η μπάλα όμως βρίσκει το πόδι του, όπως υποδεικνύει ο κύριος Μπέτμαν, η μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους. Ο Παλάσκας τώρα δίνει μια ωραία μπαλιά στο Βαρβάκα σε θέση αριστερού. Ίντερ από μακριά προσπαθούν οι παίκτες του δικεφάλου να ευνηδιάσουν τους αντιπάλους τους αφού δεν υπήρχε τέρμα. Η έγκαιρη όμως παρέμβαση του Ντανιουλέτ αποσοδεί το 26ο τέρμα για το δικέφαλο, το 22-25 παραμένει στην επίθεση και πάλι η Πηλέα. 3 λεπτά όμως, δεν υπάρχει χρόνος. Ένα σούτ τώρα του Παλάσκα, η μπάλα βρίσκει στα σώματα, στα χέρια των αμυνωμένων και το οριζόντιο δοκάρι του Τέπερ, η μπάλα και πάλι στο δικέφαλο, ο οποίος θα φύγει με τους βαθμούς της νίκης εδώ από το σπίτι του Χάντμπολ. 3 λεπτά, 3 τέρματα μπροστά ο δικέφαλος και αν ευστοχίσει διαφορά θα πάει στα 4 τέρματα. Δεν θα υπάρχει χρόνος για τους γηπεδούχους να αντιδράσουν και το μεγάλο φαβορί πριν από τον αγώνα, η ομάδα της ΑΕΚ, θα κατακτήσει τη νίκη. Η μπάλα τώρα στον Γιόνσον, ο οποίος ξεγελώντας τους αντιπάλους του πετυχαίνει ένα ωραίο τέρμα, το 26ο για την ομάδα του, ενώ έχουμε ένα time out τώρα. 22 Πηλέα, 26 ΑΕΚ, διαδικαστικά τα τελευταία 2,5 λεπτά του αγώνας, αφού η νίκη έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα υπέρ του δικεφάλου. Μικρή διακοπή και επανερχόμεθα σε λίγο. Κάτι λιγότερο, κυρίες και κύριοι, από 2,5 λεπτά για τη λήξη του αγώνας. Πηλέα 22, ΑΕΚ 26, στα 4 τέρματα η διαφορά και στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι με τον Κυριακίδη, τον Κωνσταντίνο, η μπάλα στον Αλεξανδρίδη και από εκεί στον Παλάσκα, ο Τριανταφυλλίδης και πάλι Παλάσκας, Τριανταφυλλίδης, Παλάσκας. Δίνει στον Αλεξανδρίδη και πάλι Παλάσκα σουτάρει, απόκρουση με το δεξί χέρι από τον Γιάν Τέπερ και εδώ οριστικά τώρα το παιχνίδι έχει τελειώσει. Αργά αργά τώρα οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Η μπάλα τώρα βρίσκει στα πόδια, στο σώμα, συγγνώμη, του Μπίλια και καταλήγει στους γηπεδούχους και συγκεκριμένα στον Τριανταφυλλίδη. Από εκεί στον Παλάσκα και πάλι ο Μπίλιας, Τριανταφυλλίδης, Παλάσκας, προσπαθεί να βρει ανεπιτυχώς τον Κυριακίδη, υπάρχει όμως φάουλ υπέρ της Πηλέας. Ο Παλάσκας και πάλι δίνει στο Βαρβάκα, αυτός αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, γυρίζει πολύ ωραία και από θέση πίβοτ πετυχαίνει ένα υπέροχο τέρμα, το 23ο τέρμα για την ομάδα του, 26 η ΑΕΚ. Ενώ τώρα πιέζουν ψηλά οι παίκτες το γηπεδούχο στην προσπάθειά τους να κλέψουν την μπάλα. Ενώ έχουμε ένα time out τώρα που παίρνει
η ομάδα της ΑΕΚ. Ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνας, 23 Πηλαία, 26 ΑΕΚ, μικρή και πάλι διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, 23 η ΑΕΚ, 26 συγγνώμη, 23 η Πηλαία, 26 η ΑΕΚ. Μια πολύ ωραία τώρα ενέργεια του Χρήστου του Κεδέρη, κερδίζει και το φάουλ. Από τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος αποβάλλεται τώρα. Και στο τελευταίο λεπτό αυτό, διαδικαστικό δηλαδή το τελευταίο αυτό λεπτό του αγώνας, αφού το παιχνίδι έχει κριθεί, οι παίκτες της ΑΕΚ στην επίθεση, μια μπαλιά για τον Γιόνσον, ένα δυνατό σου τώρα από τον γιγαντόσωμο Μαντάλινης, πετυχαίνει το 27ο τέρμα για την ομάδα του. Και διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα, 23 η Πηλαία, 27 η ομάδα της ΑΕΚ, πετυχαίνει τη νίκη εδώ στο σπίτι του Χάντμπολ, στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης, απέναντι στην ομάδα της Πηλαίας. Ένα δυνατό σου τώρα του Αλεξανδρίδη, απόκρουση του Τέπερ με τα πόδια, και αυτή τη στιγμή τελειώνει το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Πηλαία 23, ΑΕΚ 27, ο κόσμος κατά χειροκροτεί τους αθλούμενους, οι οποίοι μας πρόσφεραν ένας εξαιρετικής ομορφιάς και ενδιαφέροντος, θα λέγαμε, θέαμα σε αθλητικότατα πλαίσια. Δίκαια η ομάδα του Δικεφάλου, η ΑΕΚ κατέκτησε την νίκη. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Σε μία περίπου ώρα όμως, στις 6 ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί σας για την μετάδοση τώρα του αγώνος ανάμεσα στην ομάδα της Πηλαίας και του Παναράματος για την Α1 γυναικών χειροσφαίρησης. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε για την τηλεθέαση, για την ακρόαση. Θα τα πούμε σε μία περίπου ώρα. Καλό σας βράδυ.